Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησεογραφία. Πάνω από 8.000 είναι τα νέα κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα, το προηγούμενο 24ωρο, ανακοινώθηκαν πριν λίγη ώρα από το ΝΕΟΔΙ 8.129 νέα κρούσματα. 547 συμπολίτες παραμένουν διασωληνωμένοι. 80 συμπολίτες έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό το προηγούμενο 24ωρο. Μαύρα ρεκόρ COVID-19. Την ίδια στιγμή στην Ήπειρο έχουμε 282 νέα κρούσματα. Από αυτά τα 151 είναι στα Γιάννενα, 53 στην Άρτα, 36 στη Θεσπρωτεία και 42 στην Πρέβεζα. Αυτή τη στιγμή αυξάνονται κατά πολύ και οι εισαγωγές και οι νοσηλίες τα τελευταία 24ωρα και εδώ στα δύο μεγάλα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Οι τελευταίες εφημερίες στο Πανεπιστημιακό και το Χατζικώστα ήταν πολύ δύσκολες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικότερα και με δηλώσεις Μιλιώνη και Κωστίκα, σημερινές δηλώσεις. Όμως πριν από αυτό να πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν λίγη ώρα Λευτέρης Αβγιαννάκης, Αλέξανδρος Καχρημάνης και Παντελής Κολόκας υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για παραχώρηση και μεταφορά του κλειστού Ξηφασκίας από το ελληνικό στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Θα μιλήσουμε με τον Παντελή Κολόκα, ο οποίος είναι καθοδόν, επιστρέφει στα Γιάννενα. Κύριε Κολόκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, καλησπέρα. Πείτε μας τι έγινε πριν λίγη ώρα, τι ακριβώς υπεγράφει και τι έχουμε, γιατί πλέον έχουμε γεγονότα. Έτσι είναι, έχουμε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Φτάσαμε στην πολυπόθητη υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης που ουσιαστικά παραχωρεί ένα μεγάλο κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων του ελληνικού, το μεγάλο κλειστό της Ξηφασκίας και τμήματα, στοιχεία, ας μου επιτρέψετε την έκφραση. Βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία, κύριε Κολόκα, ναι, της υπογραφής, ναι. Τα οποία στοιχεία είναι από και από το διπλανό κτίριο του κλειστού. Α, θα πάρουμε δηλαδή το Ξηφασκίας, όχι μόνον, θα πάρουμε και κάποια μέρη, κάποια κομμάτια από διπλανό κλειστό. Θα πάρουμε για να γίνουμε κατά... Για να ναι, με απλά λόγια. Θα έχουμε 10.000 τετραγωνικά στεγαζόμενο χώρο, κλειστό χώρο, συν επιπλέον και άλλα τετραγωνικά τα οποία θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως και εκτός πανηπιρωτικού σταδίου σε κάποιους άλλους χώρους και για άλλες δραστηριότητες, που έτσι και αλλιώς αυτά τα κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό το χαρακτήρα είχαν και γι' αυτό κατασκευάστηκαν έτσι. Απλά παραμελήθηκαν, έμειναν στην εγκατάλειψη του χρόνου και αυτές οι εγκαταστάσεις μετά το 2013 αλλά και άλλες πριν το 2013 σε όλη τη χώρα ολυμπιακές εγκαταστάσεις, τις οποίες εμείς παρουσιάζοντας ένα αναλυτικό, εκτεταμένο και τεκμηριωμένο σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις που αποτελούν μεγάλο κομμάτι από τον ιδρώτα των Ελλήνων πολιτών, καταφέραμε να φτάσουμε στο σημείο να συμφωνήσουν όλοι ώστε αυτά τα πράγματα να έρθουν στα Γιάννενα και να συνθέσουμε μια πολύ ωραία αθλητική εγκατάσταση η οποία θα προσυδειάζει, θα συνάδει με το επίπεδο της πόλης μας, με το αυτό που αξίζει εν πάση περιπτώσει τους Γιαννιώτες. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν το Ξηφασκίας. Έχει πέσει η υπογραφή, έχουν πέσει οι υπογραφές. Βλέπουμε και την εικόνα. Έρχεται στα Γιάννενα το Ξηφασκίας μαζί με κάποια άλλα κομμάτια από διπλανά γυμναστήρια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν για τις αθλητικές υποδομές εδώ στα Γιάννενα. Το Ξηφασκίας θα τοποθετηθεί στο πανηπιρωτικό. Αυτή είναι η πρότασή μας. Εκεί έχουμε καταλήξει, έχουν συμφωνήσει το σύνολό τους όλοι οι εμπλεκόμενοι, έτσι ώστε να έχουμε σε μια εγκατάσταση η οποία συναπαρτίζεται από έτοιμες δομές σε πολλά επίπεδα, και από φορέα διαχείρισης, αλλά να τοποθετηθεί μέσα στο χώρο, αλλά με διαφορετική διάταξη από αυτήν που βλέπετε στις εικόνες. Δεν θα είναι αυτό που βλέπετε στις εικόνες, θα είναι εντελώς διαφορετικά προσαρμοσμένα, όπως πρέπει για ένα γήπεδο μπάσκετ 4.500 θέσεων. 4.500 θέσεις θα έχει το γήπεδο αυτό. Και επιπλέον χώρους για εκθεσιακούς, συνεδριακούς, βοηθητικούς για να μπορούν να γίνονται καθημερινές προπονήσεις. Γενικά ό,τι θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και όχι μόνο, γιατί θα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο οικονομικής αναφοράς και σε πολιτιστικά γεγονότα και σε μεγάλες συναυλίες και σε τεράστια event τα οποία θα επιδιώξουμε να λάβουν χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια θα τα πούμε αναλυτικά.
καλύτερα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα, κύριε Κολόκα, αύριο στις 8.30 στην αρχή του Δελτίου. Θα είστε εδώ και θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για το πώς ακριβώς θα έρθει το κλειστό, πώς ακριβώς θα έρθουν αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα Γιάννενα, πώς θα εγκατασταθούν στο πανηπυρωτικό. 4.500 θέσεις μας λέτε απόψε. Στο πανηπυρωτικό είναι ορθή επιλογή, γιατί εκεί υπάρχουν οι υποδομές, όπως είπατε και εσείς πριν. Εν τω μεταξύ μας λέτε ότι θα συναρμολογηθεί διαφορετικά από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή συναρμολογημένο όλο αυτό το ξυφασκίας. Θα τα πούμε αναλυτικότερα όλα αύριο. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει και κόστος. Να πούμε ελάχιστα πράγματα για κόστος και χρονοδιάγραμμα. Άμεσα ξεκινάει από συναρμολόγηση της εγκατάστασης και η διαδικασία μεταφοράς του στα Γιάννενα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα το λόγο θα έχουν και οι τεχνοκράτες, οι μηχανικοί, οι οποίοι είναι κορυφαίοι, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο και θα μπορέσουν να δώσουν μαζί με εμάς περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να στηθεί αυτή η κατάσταση και σε την οικονομία κλίμακος που θα κερδίσει συνολικά ο Έλληνας πολίτης από μια εγκατάσταση την οποία την πλήρωσε κάποτε 48 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τώρα θα πήγαινε απλά κάπου, θα χανόταν κάπου στη λύθη της ιστορίας. Θέλω να ευχαριστήσω, θα τα πούμε και αύριο βεβαίως, και τους ανθρώπους και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτός φυσικά τους ανθρώπους που συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτή την κατάσταση, και ανθρώπους που, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που στις παρατάξεις αντιπολίτευσης που κρατήσαν μια πολύ γενναία στάση, μια αξιοπρεπέστατη στάση, ο κ. Δημητρίου και ο κ. Ζάψας, χωρίς μεμψημυρίες, χωρίς μυσαλλοδοξίες, στήριξαν την προσπάθεια και λεπτομέρειες θα τα πούμε και αύριο. Απλά δεν ήθελα να το παραλείψω σε καμία των περιπτώσεων αυτό. Ακούω τα αλάρμ, έχετε σταματήσει φαντάζομαι κάπου στον δρόμο. Να σας ευχηθώ καλή επιστροφή, καλό δρόμο και τα υπόλοιπα αύριο 8.30 ώρα αναλυτικότερα όλα αυτά και όχι μόνον στο Δελτίο Ειδήσεων του ITV. Ευχαριστώ πολύ, καλό δρόμο. Καλή χαρά να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην πανδημία.